το Υπουργείο Οικονομικών ζητά επιτακτικά να ενεργοποιηθεί άμεσα το ανταποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου θα κινείται στα 3 ευρώ το μήνα από 1η Ιανουαρίου, ώστε να μην χαθεί ούτε ένας μήνας εσόδων από τον προϋπολογισμό της ΝΕΡΙΤ. Η αλλαγή σκητάλης ανάμεσα στο μεταβατικό στάδιο της δημόσιας τηλεόρασης και την ΕΡΙΤ επισπεύδεται κατά 3 μήνες, προκειμένου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυβέρνηση να επιλύσει τα θεσμικά κενά που προκαλεί το ιδιότυπο καθεστώς λειτουργίας της. Το πιο πιθανό είναι ότι τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκέμβρου το λογότυπο της ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ θα εξαφανιστεί και στη θέση του θα προβάλλει το αντίστοιχο της ΝΕΡΙΤ, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θεωρείται νομικά απαραίτητο. Με απλά λόγια, η ΝΕΡΙΤ παίρνει τη συχνότητα ενώ συνεχίζει να λειτουργεί με το προσωπικό και το πρόγραμμα της ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ, το οποίο θα ενοικιάζει ως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προσλήψεων και δημιουργίας νέου προγράμματος. Το πέρασμα από τη ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ στη ΝΕΡΙΤ θα γίνει με δύο ταχύτητες, μία στα χαρτιά την πρωτοχρονιά και μία σε ό,τι αφορά το τηλεοπτικό προϊόν που βγαίνει στον αέρα που θα ακολουθήσει το Μάρτιο.